Λοιπόν, πάμε στη συνέντευξη ενός ανθρώπου που έχει μια πιο συγκεκριμένη άποψη για το θέμα του Πέτρου Φιλιππίδη και αναφέρομαι στον Πέτρο Ξεκούκη, ο οποίος δηλώνει ότι μπορεί Βλέπετε και να συνεργαζόταν όμως, αργότερα μαζί. Συνεχίζεται πάντα να γίνεται αυτή η κουβέντα γύρω από αυτά τα πρόσωπα. Συνεχίζεται. Εντάξει, ούτως παιδιά, γιατί ήταν, μιλάμε, οι άνθρωποι ήταν κορυφαία πρόσωπα στον χώρο της τέχνης. Δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι, τους αγαπούσε όλος ο κόσμος. Οπότε μοιραία είναι κάποιοι να τοποθετούνται και οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει μαζί τους. Να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, λέει ο Πέτρος Ξεκούκης ότι μπορεί να συνεργαζόταν ξανά με τον Πέτρο Φιλιππίδη και λέει τη γνώμη του για το τι μπορεί να δούμε όταν ξεκινήσει η δίκη. Για πάμε να τον ακούσουμε. Θα μπορέσει να ξαναδουλέψει ο Πέτρος Φιλιππίδης? Φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, στο κοινό πια πέρασε. Δυστυχώς, ξέρετε, ο κόσμος δεν ξεχνάει. Το βλέπω γιατί το ρωτάω σε πολλούς φίλους, δηλαδή πολίτες έξω. Λέω, αν θα δούλευα με τον Πέτρο θα ερχόσασταν? Μου έχουν πει όχι. Μπορεί αργότερα τον αγαπώ, τον εκτιμώ. Ξέρεις, το ταλέντο δεν πάβει να υπάρχει. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ήταν ένα ταλέντο της υποκριτικής. Θέλατε να ρωτήσετε τον Πέτρο Φιλιππίδη τι συνέβη, να πάτε στη φυλακή να τον συναντήσετε ίσως? Ξέρεις, όχι, δεν θα ήθελα τώρα. Αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαι σίγουρος ότι και ο ίδιος θα αισθανόταν πολύ άσχημα. Ας πάρουμε την τελευταία του δουλειά. Φαντάζεσαι αν βλέπει τηλεόραση και βλέπει τον Πλάτανο. Πώς θα αισθάνεται αυτός ψυχολογικά? Δηλαδή θα πρέπει να μπούμε και λίγο στο δικό του, στη δική του τι. Μπορεί να έχει μετανόηση. Όπου να είναι όμως έρχεται η μέρα η δικάσιμος. Οπότε λίγο εκεί μπορεί, ξέρεις, να έχουμε και αποκαλύψεις. Και να φανεί ότι κάποιες πήγαν, και ο θελός. Μπορεί να έγιναν σκόπιμα όλα αυτά που έγιναν. Πιστεύετε ότι έφταξε και κατέβηκε η παράσταση στην Κύπρο με τον Παύλο Χαϊκάλη? Κοίταξε, πιστεύω ότι ο κόσμος, αυτό που είπα πριν, ο κόσμος δεν ξεχνά και δεν συγχωρεί. Πάντως δεν περίμενα και εγώ, ομολογώ, να κατέβει, γιατί άκουγα για κάποιες χιλιάδες εισιτήρια και χαιρόμουν. Ο Χαϊκάλης δήλωσε ότι θα ασχοληθεί με την αστρολογία τώρα πια και ότι... Αυτό μας έλειπε. Τι θα πει στην αστρολογία? Καλά, με την αστρολογία θα κάνει. Τι θα κάνει, αν είναι μου κάστρι? Έλα, χρυσή και Παναγία. Θα τρελαθούμε τώρα. Μόλις καλό σου. Γελάει. Εντάξει, είναι... γνωρίζει από αστρολογία ο Χαϊκάλης. Δεν θα σχολιάσω αυτό. Εγώ θα σχολιάσω αυτό που έλεγα και πριν. Θα μπορούσε για ένα διάστημα, από τη στιγμή που η δικαιοσύνη σαφώς θα αποφασίσει, να μην πας στην πλευρά καθόλου εκεί, παρότι γνωρίζεις, παρότι έχεις περάσει καλά, παρότι μπορεί να έχεις, πάρα πολύ στενές σχέσεις, και να μείνεις στην πλευρά ενός ανθρώπου που καταγγέλει κάτι. Ναι, τώρα, αν αυτό η δικαιοσύνη αποφανθεί ότι ισχύει, είναι ένα άλλο θέμα. Από την άλλη, όμως, θα πούμε κάτι. Γιατί είπε ο κύριος Ξεκούκης εδώ ότι μπορεί ο Πέτρος, λέει, να έχει μετανιώσει. Ο Πέτρος δεν έχει μετανιώσει. Είπε όμως, ας πούμε, και να σκεφτούμε πώς αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος αν βλέπει τηλεόραση. Ναι, να τελειώσω όμως την άποψή μου και πες ό,τι θες. Ο Πέτρος δεν έχει μετανιώσει, γιατί ο Πέτρος, τουλάχιστον δια το δικηγόρο του, μαθαίνουμε ότι ισχυρίζεται ότι. Και με να αποδειχτεί κιόλας ότι δεν έχει κάνει κάτι από αυτά που τα οποία καταγγέλνουν. Ότι ήταν πάντα όλες αυτές οι πράξεις οι οποίες υπήρχαν, ήταν με τη συνέννηση των κοριτσιών. Αυτό λέει η πλευρά του Πέτρου. Οπότε, αφού θεωρεί ο ίδιος ότι είναι αθώος, τι να μετανιώσει? Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Αυτό είναι θέμα δικαστηρίου. Απλώς λέω, άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν τον Πέτρο, τον Κώστα, τον Νίκο, τον Μάκη, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε αυτές τις υποθέσεις και έχουν υπάρξει αυτές τις καταγγελίες, μπορούν δημόσια, κατά τη γνώμη μου, να μην εκφέρουν άποψη και να λένε πολύ ήρεμα. Παρότι μέσα τους έχουν ερωτηματικά ή δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, ή έχουν πέσει από τα σύννεφα, ή ότι να σταθούν στο άλλο κομμάτι και να πούν: είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται ότι είναι θύμα και έχει κάνει μια καταγγελία. Περιμένω να δω τι έχει συμβεί. Δηλαδή, όταν υπερθεματίζεις, αυτό έλεγα και πριν για την Ελισάβετ Κωνσταντή, και λες ότι ο Φιλιππίδης τώρα πώς αισθάνεται. Μπορεί να το σκέφτεσαι, δεν το λες δημόσια. Και όταν υπάρχουν και μερικές γυναίκες οι οποίες περιμένουν αυτό το δικαστήριο αυτή τη στιγμή γιατί έχουν κάνει μια καταγγελία, δεν μπορείς να λες ότι μπορεί να φανούν ότι πήγαν οικειοθελώς και έγιναν σκόπιμα όλα αυτά. Άστα να φανούν, δεν μπορείς να τα λες. Ίσα τότε δεν λες κάτι. Και δεν παίρνω θέση και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί εγώ πάντα είμαι από την αρχή οφείλω να σέβομαι το τεκμήριο της αθωότητας αφενός και αφετέρου. Προφανώς είμαστε στη μεριά των ανθρώπων που καταγγέλουν, αλλά απ' την άλλη περιμένουμε και τη δικαιοσύνη, να είμαστε δημοσιογραφική προσέγγιση. Αν κάποιος αισθάνεται, είναι φίλος κολλητός του Φιλιππίδη και έχει μιλήσει και το έχει πει ο Φιλιππίδης, ρε αδερφέ, δεν τα έχω κάνει. Έτσι. Αισθάνεται λοιπόν από τη στιγμή που τον πιστεύει και είναι φίλος του να βγει να το πει. Δεν θα το πεις δημόσια. Γιατί δημόσια είναι άλλο να πεις πιστεύω γιατί ότι είναι αυτό. Γιατί είναι το ίδιο όταν λες και ότι... περιμένω τη δικαιοσύνη να το δείξει. Και είναι άλλο να πεις ότι μπορεί να αποκαλυφθεί στο δικαστήριο ότι κάποιες πήγαν οικειοθελώς. Είναι προκλητικό προς τα θύματα αυτό. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο.
Δεν είναι προκλητικό. Δεν ότι περιμένουμε τα δικαστήρια, κάποιοι, αλλά να συνεχίζει να εκφέρει άποψη. Είναι οξύμορο. Όταν περιμένει και αυτό το προτάσουν. Το προτάσουν όλοι, μα μην μιλάτε στις τηλεοράσεις, περιμένουμε τα δικαστήρια. Άμα περιμένει τα δικαστήρια, μην λες τίποτα και για την άλλη πλευρά. Ακριβώς. Είναι λίγο ξαπροκαλεί τα θέματα. Όμως και εσένα, δεν σου κάνει εντύπωση ότι κάποιοι ξαφνικά έγκλειφαν τόσα χρόνια το Φιλιππίδη και τώρα βγαίνουν όλοι να το βρίσουν και να μυθούν να αυτό μια κακή ιστορία μαζί. Εγώ λέω ότι δημόσια δεν εκφέρει άποψη. Αυτό δεν υπερθεματίζει. Τώρα από εκεί και πέρα, ότι μπορεί να είχαν μια άριστη σχέση και να μην έχουν υπάρξει θύματα, το καταλαβαίνω και αυτό. Μάλιστα. Μένεις με ερωτηματικά, λες μα τι γίνεται εδώ, είναι δυνατόν και περιμένεις να δεις το δικαστήριο τι θα πει. Και από εκεί και πέρα.